Για άλλη μια χρονιά τα εργατικά ατυχήματα, αλλά δυστυχώς και τα δυστυχήματα, βρίσκονται σε υψηλά ποσοστά σε όλη την Κρήτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ανατολική Κρήτη, που ήδη έχουν ξεπεράσει τα 460. Δυστυχώς είχαμε και για φέτος καταγράψει άλλο ένα δυστύχημα ενός άτυχου οικοδόμου. Αλλά είδαμε όμως και τραγικά τροχαία που νέα παιδιά, εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στα Χανιά, σκοτωθήκανε φεύγοντας από την εργασία τους για να πάνε στο σπίτι τους. Είναι να ενημερώσουμε όλους τους εργαζόμενους, να το ξέρουν, ότι εργατικό ατύχημα θεωρείται ακόμη και αν πηγαίνεις στην εργασία σου, είτε σκολάς και πας στο σπίτι σου και σου συμβεί κάποιο τροχαίο συμβάν. Δυστυχώς, ακόμη και τα νούμερα είναι αμήλικτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο προηγούμενος Ιούλης, όπου σπάσαμε κάθε ρεκόρ σε αριθμό σε επίπεδο χώρας. Και να μην ξεχνάμε ότι το περασμένη χρονιά, δηλαδή το 2003, κάθε δύο μέρες σκοτωνόταν ένας εργαζόμενος στη χώρα μας. Είναι τραγικό. Φυσικά, η πλειοψηφία όλων αυτών των ατυχημάτων και δυστυχημάτων είναι η έλλειψη των ελεκτικών μηχανισμών. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολιτικές προστασίας των εργαζομένων και δεν μιλάμε για μισθολογικό μόνο, αλλά μιλάμε και για συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Κύριε Μποριά, από τους κλάδους ποιους μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται στην κορυφή? Κοιτάξτε, πρωταθλητής στον κλάδο, όχι όμως στα σοβαρά ατυχήματα, είναι ο λογικό κλάδος του τουρισμού, μια και είναι και η ναυαρχίδα της απασχόλησης στο νησί μας. Εκεί παρουσιάζονται πάρα πολλά μικροατυχήματα και αυτά φυσικά οφείλονται λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας και γι' αυτό έχουμε περισσότερα ατυχήματα.